βιομηχανία, καθώς οι προσδοκίες για μια καλύτερη χρονιά ξανεμίζονται από τον πόλεμο λόγω της στρατιωτικής σύραξης Ρωσίας-Ουκρανίας. Μιλάμε για δύο τουριστικές αγορές σημαντικές για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Σύνδεση με τον κύριο Χάρη Λοϊζίδη, πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λοϊζίδη. Γεια σας, κυρία Φλωρίδου. Καλό σας μεσημέρι. Κύριε Λοϊζίδη, το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία γκρέμισε τις προσδοκίες που υπήρξαν για μια καλή φετινή τουριστική χρονιά. Υποθέτω αυτή είναι και η δική σας εκτίμηση, έτσι μετά από δύο χρόνια μάλιστα πανδημίας και στον τόπο μας αλλά και στο παγκόσμιο. Ναι, είναι γεγονός ότι εκεί που μας ανησυχούσε πώς θα εξελισσόταν το θέμα της πανδημίας, ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά από ένα νέο δεδομένο, το οποίο δυστυχώς μας φέρνει και πάλι πίσω από πλευράς τουριστικών προβλέψεων και εκτιμήσεων. Φυσικά, όπως έχουμε πει σε διάφορες πολλαπλές συσκέψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες και με το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και με άλλους θεσμούς, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται τη ζημιά που θα προκληθεί από την, από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Και πιο συγκεκριμένα να γίνω, οι εκτιμήσεις που είχαμε για την φετινή χρονιά από τις δύο αυτές αγορές, δηλαδή Ρωσία και Ουκρανία, ήταν περίπου γύρω στις 800.000 τουριστικές αφίξεις. Περίπου 100.000 από την Ουκρανία και άλλες 700 από την Ρωσία. Φαίνεται ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε με το χειρότερο σενάριο, που είναι ότι και οι δύο αυτές αγορές θα πάνε στο μηδέν. Ναι. Αν όχι στο μηδέν, μπορεί η Ρωσία, αν κάπως τα πράγματα διευθετηθούν σε βάθος 2-3 μηνών, μπορεί να έχουμε μια πιθανή, αν θέλετε, επαναφορά της αγοράς γύρω στον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ απομακρυσμένο, για τον απλούστατο λόγο ότι εκείνο που έχει επηρεαστεί περισσότερο σε αυτή την αγορά δεν είναι τόσο το κομμάτι των πτήσεων που έχει απαγορευτικό, είναι και το θέμα της αγοραστικής δύναμης των Ρώσων πολιτών, οι οποίοι τα λεφτά τους μέρα με τη μέρα χάνουν την αξία τους και στο τέλος θα φτάσουν στο επίπεδο περίπου να βρεθούν με τα μισά χρήματα από ό,τι διέθεταν πρώτης έναρξης του πολέμου. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε, δεν αφήνει περιθώριο για να γίνουν και διακοπές. Ναι, ροή τουριστών από την Λευκοσία, από την Λευκορωσία, με συγχωρείτε, είχαμε ή αναμέναμε, κύριε Λοϊζίδη? Είχαμε κάποια μικροπράγματα, αλλά δεν ήταν τα εντάσσουμε μέσα στο πακέτο των αφήξεων από Ρωσία, το συγκεκριμένο κομμάτι. Επομένως, εκείνο που έχει σημασία είναι το τι γίνεται με τις υπόλοιπες μας αγορές. Και εδώ είναι που πρέπει να προσπαθήσουμε και να βάλουμε όλοι μας την θεά ουσία, αλλά και τις δυνατότητες της βιομηχανίας μας, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα από τις καινούργιες αγορές. Υπάρχει το συγκεκριμένο Plan B που είχε φτιάξει το Υφυπουργείο Τουρισμού εδώ και 3-4 εβδομάδες και είναι προς τιμή του Υφυπουργείου το ότι είχε λάβει τα μέτρα του και έκανε κάποιους προγραμματισμούς. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυναμική, αν θέλετε, στις κρατήσεις αυτή τη στιγμή από τις ευρωπαϊκές αγορές, αρκετές αγορές οι οποίες διαθέτουν ένα σημαντικό αριθμό πτήσεων, γύρω στις 30 με 40 πτήσεις την εβδομάδα. Αυτές οι αγορές λοιπόν, δεν βάζω σε αυτή την κατηγορία φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία, διότι εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερες πτήσεις. Ναι, και είναι και πολύ θετικά τα μηνύματα φέτος και από την Μεγάλη Βρετανία αλλά και από το Ισραήλ, μας έλεγε ο Υφυπουργός Τουρισμού της προάλλες. Ναι, είναι σωστό αυτό. Ειδικά η Μεγάλη Βρετανία έχει πολύ δυναμική, αν θέλετε, ροή κρατήσεων αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι που να σταματήσει αυτή η ροή. Αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, όλες αυτές έχουν επίσης μια δυναμική μαζί με το Ισραήλ, που ευελπιστούμε ότι με κάποιες ενέργειες προωθητικές και αυξημένο marketing προϋπολογισμό και κάποια άλλα πράγματα που έχουμε κατά νου, ευελπιστούμε ότι αυτές οι αγορές θα μπορέσουν να μας καλύψουν ένα μέρος της απώλειας που θα έχουμε
από την ρωσική αγορά. Ένα μέρος της απώλειας, το σημειώνω αυτό, κύριε Λεγίδη. Ναι. Ότι δεν μπορεί να καλυφθεί ολόκληρο το νούμερο μέσα σε μια σεζόν, αλλά το θέμα είναι να βάλουμε τους στόχους για μακροπρόθεσμη στρατηγική του τουρισμού μας, να μειώσουμε σταδιακά την εξάρτηση από μεγάλες αγορές όπως ήταν η Ρωσία, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει σιγά σιγά να γίνει αυτό που λέμε η μεγαλύτερη διασπορά για να έχουμε σημαντικούς αριθμούς αφήξεων από όλες τις ευρωπαϊκές αγορές και όχι μόνο από δύο ή τρεις. Ναι, είναι έφικτο κάτι τέτοιο όμως, κύριε Λοϊζίδη, όταν και πάλι είναι σε εξέλιξη ένας τέτοιος πόλεμος με την εμπλοκή της Ρωσίας. Τι δυνατότητες υπάρχουν, γιατί δεν ξέρουμε και τη διάρκεια αυτής της σύραξης και την κατάληξη βεβαίως που θα έχει. Κοιτάξτε, η προσπάθεια για ανεξαρτητοποίηση από κάποιες μεγάλες αγορές είναι μια προσπάθεια που την έχουμε στα χαρτιά και στις ασκήσεις επί χάρτου εδώ και χρόνια. Δυστυχώς δεν έχουμε μέχρι στιγμή να το καταφέρει να το πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να το παλέψουμε, να βρούμε εκείνες τους μηχανισμούς και τις δικλείδες που θα μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει από φέτος να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια να φέρουμε την τουριστική μας αγορά σε μια πιο ομαλοποιημένη κατανομή αναχώρα. Πάντως πριν 2 εβδομάδες, κύριε Λοϊζίδη, ψάχνατε εργατικό δυναμικό, έτσι, για τα ξενοδοχεία. Σήμερα ψάχνετε τουρίστες. Ναι, αυτό είναι γεγονός, όμως δεν σταματούμε να ψάχνουμε για προσωπικό, διότι ακόμα υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη, δεν είναι κάτι που έχει λυθεί. Μακάρι να βρούμε και δυνατότητες να βοηθήσουμε και Ουκρανούς πρόσφυγες να εργοδοτηθούν, δηλαδή στην αγορά εργασίας της Κύπρου, διότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ήταν μέσα στις προτεραιότητες μας προτού ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος, ότι ήταν μια από τις αγορές που στοχεύαμε για εισαγωγή προσωπικού από τρίτες χώρες. Παράλληλα με την τάση που παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθεί ένα ειδικό καθεστώς που να μην θεωρούνται πολίτες τρίτων χωρών όταν έρχονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι μας δίνεται ευκαιρία αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι με το να εργοδοτήσουμε και πρόσφυγες που πιθανώς να έρθουν στην Κύπρο από την Ουκρανία. Τώρα, έχετε γνώση των αντισταθμιστικών μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για στοχευμένη στήριξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και πώς θα βλέπατε εσείς αυτή τη στήριξη και είναι εφικτή κάτω από τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους? Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ ευθύς σε αυτό το ζήτημα και θα πω τις αλήθειες. Διότι είναι πολύ εύκολο να αρχίσουμε τώρα να ζητάμε στήριξη από το κράτος κλπ. Εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η Κύπρος σαν εθνική οικονομία, σαν χώρα, να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πακέτο στήριξης, διότι αυτή η χώρα, η Κύπρος, έχει μια σοβαρή εξάρτηση, πολύ μεγαλύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς την Ρωσία. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Άρα λοιπόν, εάν βρεθούν οι τρόποι η χώρα μας να πάρει κάποιο πακέτο στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε με ποιους τρόπους θα βοηθηθούν και ποιοι τομείς της οικονομίας. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η ρωσική αγορά ήταν το 20% περίπου της τουριστικής αγοράς της Κύπρου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που χάνεται, εξού και ακούμε όλες αυτές τις φωνές δεξιά και αριστερά για την απώλεια που θα υπάρξει. Δεν θα τα βάλουμε κάτω, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Το κράτος έχει περάσει τα τελευταία 2 χρόνια μια πολύ σοβαρή πανδημία, έχει αδειάσει ουσιαστικά τα ταμεία στις διάφορα μέτρα στήριξης που έχει προσφέρει προς όλους τους κλάδους της οικονομίας, προς εργαζόμενους,
προς διάφορα σύνολα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι λογικοί στο τι διεκδικούμε. Ναι. Πιστεύω ότι εκεί που πρέπει να στοχεύσει το κράτος μας είναι αυτό που σας έχω πει προηγουμένως, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και άμα αυτό επιτευχθεί, ναι, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε τρόπους, με ποιους τρόπους θα κατανεμηθούν αυτά τα κονδύλια. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και ξενοδοχεία τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι είχαν σχεδόν 100% εξάρτηση στη ρωσική αγορά. Υπήρχαν τέτοια ξενοδοχεία, τα οποία θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να επαναλειτουργήσουν με τα νέα δεδομένα. Άρα θα πρέπει να ληφθούν και κάποια μέτρα υπόψη για τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, τα οποία όντως έχουν να αντιμετωπίσουν ένα βουνό να ανεβούν, γιατί δυστυχώς για τους ίδιους όλα αυτά τα χρόνια είχαν εναποθέσει τα αυγά τους μέσα στο ρωσικό καλάθι. Ναι. Τώρα υπάρχει και η άλλη οικονομική πτυχή, κύριε Λοϊζίδη, που είναι σοβαρή και εξίσου σημαντική, είναι που έχει να κάνει με τα δάνεια. Είναι στα υπόψη σας να ζητήσετε από την Κεντρική Τράπεζα να επιτρέψει χαλαρώσεις στο σκέλος του μορατόριουμ δόσεων, ειδικά για τα ξενοδοχεία που λέμε συνέχεια και το είπαμε και τώρα, τα που πλήττονται επί δύο συνεχόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα το είχαμε αντιμετωπίσει το 2020 και σε κάποιο βαθμό το 2021. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που έχουμε ξεκινήσει σαν σύνδεσμος από χθες, έχουμε ξεκινήσει κάποιες επαφές με τις τράπεζες, τις βασικές τράπεζες της Κύπρου, οι οποίες είναι ουσιαστικοί χρηματοδότες του δικού μας κλάδου. Έχουμε ήδη, αν θέλετε, σημειώσει το πρόβλημα που πιθανόν να αντιμετωπιστεί φέτος από πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και ζητήσαμε από τις τράπεζες να μας υποδείξουν και ήδη τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν, είτε με ένα συλλογικό τρόπο, είτε και κατηδίαν μια-μια τις επιχειρήσεις να τις αξιολογούν και ανάλογα να δίνουν κάποιες βοήθειες. Δεν θα μείνουμε ως εδώ, θα προχωρήσουμε και περαιτέρω να δούμε και το θέμα με τον διοικητή της Κεντρικής κάποια στιγμή στο επόμενο διάστημα, διότι πράγματι τα ξενοδοχεία έχουν αρκετά μεγάλο δανεισμό και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2020 όλοι ξέρετε ότι ήταν μια χρονιά, εμείς την αποκαλούμε ως μη γενόμενη. Το 2021 ήταν μια χρονιά που έχει φτάσει περίπου στο 50% της τελευταίας καλής χρονιάς που είχαμε το 2019. Άρα έχουν ήδη επομιστεί μεγάλες οικονομικές ζημιές οι επιχειρήσεις αυτές και θα πρέπει να τις δούμε με ένα διαφορετικό φαγό. Να, γιατί θα θέλαμε να έχουμε και καινούργια κόκκινα δάνεια, κύριε Λοϊζίδη. Ασφαλώς, ασφαλώς, και αυτό είναι κάτι που ούτε οι επιχειρηματίες το θέλουν, αλλά ούτε και οι τράπεζες και ούτε και η Κεντρική Τράπεζα. Άρα νομίζω είναι προς όφελον όλων να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, όπως και το 2021 πολλά ξενοδοχεία αντιμετώπιζαν πρόβλημα και οι τράπεζες πρέπει να πούμε ότι έδειξαν αρκετή κατανόηση και βρήκαν τους τρόπους να τα στηρίξουν. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.